Λοιπόν, με τα σκυλιά. Κάτι δεν ξέραμε το κάνουμε καλά. Βέβαια, το τελευταίο που το γύρω από το στόμα, κάπως λίγο με μέσα. Είπε όμως, δεν πονάει καθόλου. Δεν πονάει. Εντάξει, όχι, όχι. Ωραία. Είναι για εκπαιδευτικούς λόγους και μόνο. Αρκεί να ξέρεις. Τότε, άμα το κάνω εγώ λίγο άτσαλα, θα πονέσει. Πρέπει να το κάνει η κυρία για να ξέρει. Λοιπόν, Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος ξέρει τα πάντα για τα Όσκαρ κάθε χρονιά. Θα τον ρωτήσουμε κάποια στιγμή. Θα κάνουμε τεστ στον αέρα. Άμα ξέρετε το κάθε χρονιά, κάθε Όσκαρ τι έχει δοθεί. Νομίζω το ξέρει τα πάντα. Φέτος λοιπόν, να δούμε τι γίνεται. Φέτος τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά από τις προηγούμενες χρονιές, γιατί έτσι κι αλλιώς η κινηματογράφηση του μεγαλύτερου μέρους του κόσμου ήταν κλειστή, με αποτέλεσμα πάρα πολλές από τις ταινίες να μην τις έχουμε δει στον πραγματικό χώρο που τους αναλογεί, την κινηματογραφική αίθουσα. Η χρονιά επίσης δείχνει τις δυσκολίες που υπήρχαν, αν αναλογιστούμε το ότι οι περισσότερες ταινίες που είναι υποψήφιες φέτος ανήκουν σε δίκτυα ψηφιακής μετάδοσης ταινιών. Το Μάνκ λοιπόν κερδίζει περισσότερες υποψηφιότητες, κατά τη γνώμη μου κάπως αδικαιολόγητα, γιατί είναι μια ταινία που πραγματικά μπορεί σε έναν κινηματογραφικό χώρο να έδειχνε τελείως διαφορετικά την σύνδεσή της με την ιστορία που θα ήθελε να παρουσιαστεί. Αλλά στην πραγματικότητα, μέσα από ένα δίκτυο, ανάλογα και μέσα από την μικρή μας οθόνη, δεν μπόρεσαμε να δούμε το μεγαλείο του. Το Μινάρι είναι η μεγάλη έκπληξη βέβαια της χρονιάς. Μιλάμε για μια κορεάτικη ταινία, η οποία κερδίζει 6 υποψηφιότητες για Όσκαρ. Θα πούμε το ότι στον απόϊχο ουσιαστικά των Παρασίτων. Το πήγανε πάλι η Κορέα, έτσι. Ανεβαίνει. Ανεβαίνει σταθερά. Η Κορέα γενικά έχει ένα πάρα πολύ δυνατό κινηματογράφο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το ενδιαφέρον είναι βεβαίως ότι πλέον βλέπουμε αυτές τις ταινίες να διεκδικούν μεγάλες βραβεύσεις ακριβώς στον απόϊχο των Παρασίτων. Αυτό είναι σημαντικό. Ο Πατέρας είναι ίσως για εμένα μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ταινίες που καταφέρνει ευτυχώς λόγω της αλλαγής του καταστατικού φέτος να μπει μέσα στην οκτάδα των Όσκαρ για καλύτερη ταινία. Και βλέπουμε ήδη και ένα πλάνο από την Δίκτυο 7 του Σικάγο, την οποία ευτυχώς είχαμε την τύχη να την στην Ελλάδα και στους κινηματογράφους λίγο πριν κλείσουν. Είναι η ταινία για την οποία και ο Φέντωνας Παπαμιχαήλ, δηλαδή, είναι υποψήφιος για Όσκαρ καλύτερης φωτογραφίας. Πραγματικά μια δημιουργία η οποία στηρίζεται 100% πάνω στους χαρακτήρες της. Θα πούμε το ότι ο πρωταγωνιστής της ταινίας είναι επίσης υποψήφιος και για το βραβείο σενάριου του Μπόρατ που είδαμε πριν λίγο τα πλάνα. Το Sound of Metal, μια ταινία που καθυστέρησε ένα χρόνο να βγει στις αίθουσες, ήταν τελικά από τις τυχερές, δεδομένου ότι ακριβώς αυτή η καθυστέρηση την οδήγησε και αυτή στην οκτάδα. Το Judas and the Black Messiah δεν το έχουμε ακόμα δει, δεν την έχουμε παρακολουθήσει στην ταινία. Mm-hmm. Πάντως εκπροσωπεί πολύ πιο έντονα αυτό το οποίο έχει κατηγορηθεί τα Όσκαρ τα τελευταία χρόνια, ότι δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν συνολικά δηλαδή τον κινηματογράφο. Πηγαίνουμε στην φεστιβαλική επιτυχία, το Nomadland, που είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες σίγουρα ταινίες της χρονιάς. Και αμέσως μετά από ό,τι βλέπω, τα πλάνα μας έχουν προχωρήσει στο Promising Young Women. Mm-hmm. Δύο ταινίες για τις οποίες οι γυναίκες που έχουν σκηνοθετήσει τις ταινίες είναι υποψήφιες. Κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στα χρονικά του θεσμού. Να πούμε γενικά ότι είναι μια χρονιά η οποία δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις. Όποιος κάνει προβλέψεις πραγματικά δεν θα λειτουργεί με γνώμονα ή τις προηγούμενες καταστάσεις, ναι, ή το ένστικτό του. Θα είναι πραγματικά προσωπικές επιθυμίες. Είμαστε λοιπόν εν αναμονή με τις καθυστερήσεις. Να πούμε το ότι βλέποντας τώρα και πλάνα από τα μήλα, ναι, ότι δυστυχώς η ελληνική συμμετοχή δεν κατάφερε του Χρήστου Γεωργίου να φτάσει στην πεντάδα των καλύτερων ξενόγλωσσων ταινιών για να κερδίσει την υποψηφιότητα. Αν και από ελληνικής πλευράς υποστηρίχθηκε ιδιαίτερα πολύ σε αυτόν τον αγώνα, γιατί δεν είναι και ένας απλός αγώνας το να καταφέρει να μπει μια ταινία. Όχι, Αλέξανδρε, ιστορικά. Κέιτ Μπλάνσετ. Ποιο έχει φτάσει ιστορικά, το Ποτέ την Κυριακή, ποιο έχει φτάσει από ελληνική ταινία να φτάσει ως φιναλίστ για την ξενόγλωση? Έχουν φτάσει 5 ταινίες ελληνικές σε αυτή την κατηγορία, οι 2 του Μιχάλη Κακογιάννη και φυσικά η πιο πρόσφατη του Γιώργου Λάνθιμου, ο Κοινόδοντας. Ο Κοινόδοντας, βέβαια. Σωστά. Από πίσω κιόλας πρέπει να έχω την αφήσει από τα κόκκινα φανάρια από εδώ που με βλέπετε, αν φαίνεται ίσως λίγο πιο πάνω. Ναι, ήταν και αυτή λοιπόν μία ταινία. Εδώ που είναι το κεφάλι μου και η καρέκλα. Ωραία. Πολύ ωραία, Αλέξανδρε. Ευχαριστούμε. Καλημέρα μας. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Δεν θα μιλήσω. Προχωράμε. Καθόλου δεν θα μιλήσω. Γυρνάμε πάλι Θεσσαλονίκη. Τέταρτο θέμα Θεσσαλονίκη σήμερα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μάλλον.